Ο ηγέτης της Τσετζενίας, Ραμζάν Καντήροφ, προχώρησε σε μια ενηγματική δήλωση που εγείρει πολλά ερωτήματα, καθώς σε βίντεο που μιλούσε ο ίδιος, δήλωσε ότι του αξίζει ένα επαόριστο διάλειμμα, πυροδοτώντας οι για το τι μελγενέστε. Πιο συγκεκριμένα, ο Ραμζάμ Καντήροφ δήλωσε στο Telegram χθε ότι του αξίζει να κάνει ένα αόριστο και μεγάλο διάλειμμα από τη θέση του, οι κασίες για το αν σκέφτεται σοβαρά να παρετηθεί ή να ζητήσει κάτι από το Κρεμλίνο. Ο Καντήροφ, 45 ετών, κυβερνά την Τζεζενία από το 2007 και είναι ο μακροβιότερος ηγέτης της δροσικής περιοχής. «Συνειδητοποίησα ότι κάθομαι στη θέση μου για πολύ καιρό», είπε στη δήλωσή του, ξεσπώντας σε γέλια. «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα μου να φύγω από την εξουσία». Ωστόσο δεν είναι σαφές τι θα κάνει στη συνέχεια ο Καντήροφ, ο οποίος είναι μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στη Ρωσία, εάν παραιτηθεί. Σημειώνεται πως ο Καντήροφ έχει στενές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο τους συναντήθηκαν τελευταία φορά στις 5 Αυγούστου στο Σότσι. Πάντως αξίζει να σημειωθεί πως ο Καντήροφ έχει κάνει παρόμοια σχόλια στο παρελθόν για να παραμείνει στη θέση του, εγύροντας ερωτήματα για το αν η απροσδόκητη ανακοίνωσή του ήταν ένα τέχνασμα. «Είμαι δύσπιστος. Έχει πει τέτοια πράγματα στο παρελθόν», δήλωσε ο Ιβάν Κλίζιτς, υποψήφιος διδάκτορας στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών Γιώχαν Σκάιτε στην Εστονία. Αυτά συνήθω γίνονται όταν θέλει να πάρει κάτι από το Πούτιν, τουλάχιστον μια δημόσια έκφραση υποστήριξη. Ωστόσο, οι αναλυτέ είπαν ότι ο χρόνο αυτή τη δήλωση που έρχεται εν μέσω του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ασυνήθιστο. Ο Καντήροφ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και έχει στρατολογήσει μαχητές για να πολεμήσουν δίπλα στα ρωσικά στρατεύματα, τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες στην Ουκρανία. Η ανακοίνωση του Καντήροφ θα είναι ενάντια στη γενική ατμόσφαιρα της Ρωσίας τώρα. Το μήνυμα ολόκληρου του συστήματος είναι να μείνουμε στη θέση μας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Εάν αυτό που μόλις είπε ο Καντήροφ είναι αλήθεια και αποσύρεται οικειοθελώς, θα ήταν άνευ προηγουμένου. Κάτι που κυριολεκτικά κανείς δεν περίμενε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε στις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.